Η σημερινή ημερίδα είναι η πρώτη από μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος για το 2020. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή αυτή εκδήλωση είναι η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα και ο εμβολιασμός. Η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι είναι ηλικία 45 ετών και πάνω, με κύριο αίτιο το κάπνισμα, και τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται είναι η δύσπνοια, η εύκολη πόκουση, ο βήγας. Συμπτώματα που συνήθως αναλύονται από τους ασθενείς, καθώς θα θεωρούν ότι είναι επακόλουθο του καπνίσματος τους και δεν δίνουν την ιδιαίτερη σημασία της η οποία απαιτείται. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που επεμβαίνουμε οι πνευμονολόγοι και οι υπόλοιποι γιατροί, αλλά κυρίως οι πνευμονολόγοι οι οποίοι με τις πυρομέτρες θα μπορέσουν να βάλουν τη διάγνωση και είναι αυτοί οι οποίοι θα κινητοποιήσουν τους ασθενείς μας για να μπουν στην για να δεχτεί η διάγνωση και να μπουν στη σωστή αγωγή. Το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι το άσθημα, η οποία επίσης αποτελεί μια νόσο του αναπνευστικού συστήματος, η οποία εμφανίζεται τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν άσθηματα τα οποία αντιμετωπίζονται εύκολα με την απλά προφοδιαστατικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Υπάρχουν όμως και άσθηματα τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά και για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται πλέον οι νέοι βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν στη διάθεσή μας. Ένα τρίτο πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επίκαιρο θέμα είναι το θέμα του εμβολιασμού, καθώς μπαίνουμε πλέον στην περίοδο του πικ που κάνει η γρήπη. Και σε αυτή την ημερίδα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα το πόσο σημαντικό είναι να προλάβουμε να εμβολιαστούν ακόμη και αυτή τη στιγμή οι ασθενείς, κυρίως αυτοί που έχουν προβλήματα είτε με το καρδιαγγειακό είτε με το αναπνευστικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε μια τυχή, ατυχή είσοδό του σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή ακόμη και μια δυσμενή κατάληξη όπως είναι ο θάνατος.